την επιπόρους ομιλία του Ιησού Χριστού και συγκεκριμένα πάνω στο κάλεσμα του Κυρίου προς μαθητές του τότε μέσα στους αιώνες και σε εμάς οπωσδήποτε σήμερα, η ευσέβειά μας να ξεπεράσει εκείνης των γραμματέων και φαρισαίων, όπως λέει στο τέλος των μακαρισμών προς τους μαθητές, εδάφιο 20 του 5ου κεφαλαίου, και θα σας παρακαλούσα να ανοίξουμε στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίου Ευαγγελίου και να διαβάσουμε σε λίγο την περικοπή. Ευχαριστώ. Εδάφιο 20, εάν η ευσέβειά σας δεν ξεπεράσει την ευσέβεια των γραμματείων και φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού. Και για να τους βοηθήσει να καταλάβουν τι ακριβώς εννοεί, παίρνει ο Κύριος μερικές από τις εντολές και τις επανακαθορίζει ή μάλλον, όπως είπαμε, τις διατυπώνει όπως ο Θεός ακριβώς τις εννοούσε, αλλά οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και γενικά ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, είχαν αλλοιώσει το μήνυμά τους. Η πρώτη εντολή που επαναπροσδιορίσε ήταν η έκτη εντολή, «Πού φωνές, δεν θα σκοτώνεις». Και μίλησε ο Χριστός για την ιερότητα της ζωής. Στη συνέχεια επαναπροσδιορίσε την έβδομη εντολή, το «Ου μη χεύσεις», και μίλησε για την ιερότητα του γάμου και το αδιάλειμμα του γάμου. Κατόπιν μίλησε για τον όρκο και ότι ο χριστιανός, ως άνθρωπος της αλήθειας, καλείται να αποφεύγει την οργοδοσία. Και τέλος μίλησε για το θέμα της εκδίκησης και ότι ο μαθητής του καλείται να βαδίζει αντίθετα προς αυτή τη φυσική ροπή που ως άνθρωποι έχουμε. Και στα εδάφια 43 έως 48, στην τελευταία από τις 6 λεγόμενες αντιθέσεις, μιλάει για την αγάπη προς τον εχθρό. Και θα ήθελα να διαβάσουμε τώρα την περικοπή. Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5, εδάφιο 43, αυτός είναι ο λόγος του Θεού σε εμάς, αγαπητοί μου, ας ακούσουμε με προσοχή. Έχετε ακούσει πως δόθηκε η εντολή να αγαπείς τον πλησίο σου και να μισείς τον εχθρό σου. Εγώ όμως σας λέω, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να δίνετε ευχές σε αυτούς που σας δίνουν κατάρρευση, να ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν, και να προσέρχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται και σας καταδιώκουν. Έτσι θα γίνετε παιδιά του ουράνιου πατέρα σας, γιατί αυτός ανατέλει τον ήλιο του για κακούς και καλούς και στέλνει την βροχή σε δικαίους και αδίκους. Γιατί αν αγαπήσετε μόνο όσους σας αγαπούν, ποια άνοιγη περιμένετε από τον Θεό, το ίδιο δεν κάνουν και οι τελώνες. Και αν χαιρετάτε μόνο τους φίλους σας, τι παραπάνω κάνετε από τους άλλους? Μήπως και οι τελώνες το ίδιο δεν κάνουν? Να γίνετε λοιπόν και εσείς τέλειοι, όπως τέλειος είναι και ο πατέρας σας ο ουράνιος. Την τελευταία φορά είδαμε το εδάφιο 43 και μιλήσαμε για τον τρόπο με τον οποίο οι γραμματείς και οι φαρισαίοι αλλίωσαν τον νόμο, αγαπητοί μου, και τον έκαναν να λέει ό,τι αυτοί ήθελαν να λέει ο Λόγος του Θεού. Και το έκαναν αυτό αφαιρώντας και προσθέτοντας στον νόμο μια μεταχείριση του νόμου την οποία ο Θεός και τότε αλλά και σήμερα απαγόρευε και απαγορεύει. Στο λαό Ισραήλ λίγο πριν πρωτού περάσει τον Ιορδάνη και πίστηκε της Επαγγελίας θα τους έλεγε και τις Τετάρτες το είδαμε αυτό. Ισραηλίτες, να υπακούτε στους νόμους και στις εντολές που εγώ σας διδάσκω για να ζήσετε και να μπείτε στη χώρα που ο Θεός το προγόνο σας σας δίνει να κατακτήσετε. Δεν θα προσθέσετε τίποτα σε αυτά που εγώ σας διατάζω, ούτε θα αφαιρέσετε από αυτά. Θα τηρείτε τις εντολές του Κυρίου του Θεού σας όπως ακριβώς εγώ σας τις διατάζω. Και η νέα και η κοινή διαθήκη, αγαπητοί μου αδερφοί, κλείνει με παρόμοια προειδοποίηση και κάλεσμα και διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης τα τελευταία εδάφια. Εγώ ο Ιωάννης βεβαιώνω όλους όσοι ακούνε τα προφητικά λόγια αυτού του βιβλίου πως αν κανείς προσθέσει κάτι σε όσα είναι γραμμένα εδώ θα του προσθέσει και ο Θεός τις συμφορές που είναι γραμμένες σε αυτό το βιβλίο. Και εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να προσθέσουμε με την ερμηνεία μας, αδερφοί, να λέει πράγματα πολλό πως ο Θεού ποτέ δεν λέει. Και αν κανείς αφαιρέσει, συνεχίζει ο Ιωάννης, κάτι από τα προφητικά λόγια αυτού του βιβλίου, θα αφαιρέσει και ο Θεός το μερίδιό του από το δέντρο της ζωής και από την Άγια Πόλη. Και μπορούμε να το κάνουμε με την ερμηνεία που δίνουμε στο Λόγο του Θεού, αφαιρώντας αλήθειες που εκεί υπάρχουν. Α
Ας έρθουμε τώρα και ας μελετήσουμε τον επαναπροσδιορισμό της εντολής από τον Κύριο. Λέει ο Κύριος, έχετε ακούσει πως δόθηκε η εντολή να αγαπήσεις τον πλησίον σου και να μισείς τον εχθρό σου. Εγώ όμως σας λέω, εάν η επί του όλους αγαπητή μου ομιλία του Ιησού Χριστού έχει αξία, είναι εξαιτίας αυτής της μικρής πρότασης στην αρχή του εδαφίου 44, με την οποία ξεκινάει να διατυπώνει ο Κύριος την αντιπρόστασή του στην αλλίωση του Λόγου του Θεού από την Ιουδαϊκή παράδοση, με την οποία είχαν μεγαλώσει και καλοκυθεί οι Απόστολοι. Μετά από αυτό το «εγώ όμως σας λέω», οι Απόστολοι αλλά και ολόκληρη η Εκκλησία θα διάβαζαν την Παλαιά Διαθήκη όπως ο Θεός ήθελε από την αρχή αυτή να διαβάζεται. Δυστυχώς, πολλοί και σήμερα συνεχίζουν να προσεγγίζουν την Παλαιά Διαθήκη, λες και ο Χριστός δεν ήρθε ποτέ, και γι' αυτό τους είναι αποκρουστικοί και είναι αποκρουστικοί. Όμως ο Χριστός αγαπητοί μου ήρθε και εκπλήρωσε την Παλαιά Διαθήκη, και γι' αυτό καλούμαστε να την διαβάσουμε χριστοκεντρικώς. Διότι από αυτό το χρονικό σημείο και μετά, από αυτό το σημείο που ο Χριστός λέει «εγώ όμως σας λέω», ο κυρίαρχος και ερμηνευτικός κανόνας της Παλαιάς Διαθήκης είναι αυτό το «εγώ όμως σας λέω». Οι γραφές, δηλαδή η Παλαιά Διαθήκη, μιλούν για τον Χριστό και μόνο για τον Χριστό, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής της αγαπητή μου και δεν είναι ο λαός Ισραήλ. Και τι τώρα μας λέει ο Χριστός σε σχέση με τον εχθρό? Εγώ όμως σας λέω, λέει, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να δίνετε ευχές σε αυτούς που σας δίνουν κατάρες, να ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν και να προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται και σας καταδιώκουν. Θα ήθελα, προτού μελετήσουμε την περικοπή, να πω κάτι σχετικά με το εξής φαινόμενο στο λόγο αυτού του Κυρίου. Ο Χριστός κάθε φορά που μας καλεί να αγαπήσουμε τον πλησίον χρησιμοποιεί ενικό. Λέει να αγαπήσεις τον πλησίον σου. Αντιθέτως, όταν μας καλεί να αγαπήσουμε τον εχθρό χρησιμοποιεί πληθυντικό. Λέει να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ενδεχομένως αγαπητοί μου το κάνει αυτό για τους εξής δύο λόγους. Πρώτον, μας καλεί να αγαπήσουμε τον πλησίον διότι θέλει να και χρησιμοποιεί ενικό, διότι έτσι θέλει να αποφύγουμε τις γενικότητες πίσω από τις οποίες εύκολα μπορούμε να κρυφτούμε και η αγάπη μας να μην είναι προσωπική. Όλους τους ανθρώπους αγαπάμε. Και τι σημαίνει αυτό? Εάν δεν μου δείξεις εμένα προσωπικά την αγάπη σου, εάν εγώ εσένα προσωπικά δεν σου δείξω την αγάπη μου, ο Θεός όλο τον κόσμο αγαπάει, αυτό λέει ο λόγος του. Αλλά αγαπητοί μου, αυτό δεν μας αρκεί. Θέλουμε να μας δείξει την αγάπη του προσωπικώς σε εμάς. Αντιθέτως, όταν αναφέρεται στον εχθρό, χρησιμοποιεί πληθυντικό, διότι απλούστατα υπάρχουν πολλών ειδών εχθροί. Υπάρχουν οι προσωπικοί εχθροί, υπάρχουν οι εθνικοί εχθροί, υπάρχουν οι θρησκευτικοί εχθροί και θα μπορούσαμε να προσθέσουμε κι άλλους. Σχολιάζοντας ο Τρεμπέλας τα σχόλια του επάνω στο χωρίο γράφει, τους εχθρούς δύναται να εκλειφθεί ως περιλαμβάνοντας κατηγορίας των θυσμενών διακειμένων ήδη των ιδιωτικών, των εθνικών, των θρησκευτικών εχθρών. Εχθρός είναι εκείνο το πρόσωπο, το έθνος, η θρησκεία με τα οποία έχουμε δυσκολία στη σχέση μας. Και η αλήθεια είναι ότι η σχέση με τον εχθρό, αγαπητοί μου, αποτελεί την δυσκολότερη δοκιμασία του χριστιανού, αυτά στα οποία μας καλεί ο Χριστός, εφαρμοζόμενα καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολα είναι. Ποια λοιπόν είναι η πρόταση του Χριστού προς τον πιστό στη σχέση του δεύτερου με τον οποιοδήποτε εχθρό και ιδιαίτερος με τον θρησκευτικό εχθρό? Η απάντηση του Χριστού, αγάπα τον εχθρό σου. Λέει ο Χριστός, εγώ όμως σας λέω να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Όταν ο Χριστός, αγαπητοί μου, εκείνη την ημέρα καλεί τους 12 να αγαπούν τους εχθρούς τους, αυτόματα τους καλεί να αγαπούν τους Ρωμαίους κατακτητές, οι οποίοι και εθνικοί ήσαν, εθνικοί εχθροί,
και οι δωρολάτρες ήσαν θρησκευτικοί εχθροί και κατακτητές ήσαν. Ίσως αυτό δεν μας λέει και τίποτε, αλλά εάν αντικαταστήσουμε τον εχθρό με τους Τούρκους, το δικό μας αιώνιο και αμήλικτο εχθρό, τότε ο λόγος του Χριστού, αγαπητοί μου, όχι μόνο επαναστατικός είναι, αλλά και ενοχλητικός, καθώς η φυσική μας τάση είναι να μισήσουμε τον εχθρό μας παρά να τον αγαπήσουμε. Και βεβαίως, ανθρωπίνως προσεγγίζοντας τους εχθρούς μας, έχουμε πολλούς λογικούς λόγους να τους μισήσουμε. Πέρα από το όποιο κακό που μας έχουν κάνει, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές φορές και τους συμπατριώτες μας, τους ομόθρησκούς μας, που ενδεχομένως εκλάβουν την αγάπη μας προς τον εχθρό ως προδοσία. Όμως ο Χριστός μας καλεί να πάμε ενάντια στη φυσική μας τάση και ροπή. Μπορεί ο κόσμος να προσεγγίσει τον εχθρό του με μίσος, αλλά ο πιστός καλείται να τον αγαπήσει. Και αυτό όχι με σκοπό ο εχθρός να αλλάξει, αγαπητοί μου, ίσως να μην αλλάξει ποτέ, ίσως να παραμείνει πάντα εχθρός που θα θέλει το θάνατό μου. Ίσως να συνεχίσει να με μισεί και να θέλει το θάνατό μου παρά την αγάπη που ενδεχομένως καλούμε εγώ να του δείξω εν Χριστώ. Το αποτέλεσμα για τον Χριστό, το αποτέλεσμα δεν είναι το ζητούμενο, αλλά είναι η συμπεριφορά η δική μου προς τον εχθρό μου. Και ακόμη, ο Χριστός δεν μας καλεί να αγαπήσουμε τις ιδέες, τις αντιλήψεις, τις πράξεις, τις ιδεολογίες των εχθρών μας, τα οποία όλα αυτά μπορεί να είναι κακά και μισητά και από τον Θεό και από εμένα. Αλλά με καλεί να αγαπήσω τον ίδιο τον εχθρό μου ως πρόσωπο. Ο Θεός τον άνθρωπο αγαπάει, αγαπητοί μου, και όχι τις αμαρτωλές πράξεις του ανθρώπου, και σε αυτό σε καλεί και με καλεί. Πριν από τρεις Κυριακές, η Κυριακή των Παΐων, το πρωί, δύο κομμουνιστικές επιθέσεις σε ναό των Κοπτών στην Αίγυπτο σκότωσαν και τραυμάτισαν δεκάδες πιστούς. Και εκεί που θα περίμενε κανείς η πληγωμένη κοινότητα των Κοπτών χριστιανών να αντιδράσει ζητώντας εκδίκηση και καταφεύγοντας σε αντίκεινα, το βράδυ της ίδιας ημέρας, σε ναό των Κοπτών στην Αίγυπτο, σε κήρυγμά του ο ιερέας, και μπορεί να το βρείτε στο διαδίκτυο αυτό, απευθυνόμενο σε όλους εκείνους που μισούν τους χριστιανούς και καταφεύγουν σε τέτοιες πράξεις βίας, τους είπε τα εξής και μου με εντυπωσίασε κάτι μου. Ο Χριστός μας καλεί να σας αγαπάμε και σας αγαπάμε και ό,τι να μας κάνετε, εμείς θα συνεχίσουμε να σας αγαπάμε. Φοβερή ομολογία και μαρτυρία που όλους μας διδάσκει, πιστεύω. Όμως πώς αγαπάμε? Βλέπετε, η αγάπη, αγαπητοί μου, δεν είναι απλό συνέστημα και ωραία λόγια αγαπολογίας. Η αγάπη είναι πράξη. Και δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Είναι πράξη, είναι υπηρεσία, είναι θυσία. Και ο Χριστός δίνει τρεις οδηγίες πώς να αγαπήσουμε τον εχθρό μας. Η πρώτη οδηγία, να ευλογείς εκείνους που σε καταλλιώνται, λέει ο Κύριος, οι Ιουδαίοι είπαν να μισείς τον εχθρό σου, δεν το έλεγε η Παλαιά Διαθήκη, εκείνη έκανε την Παλαιά Διαθήκη να το λέει. Εγώ όμως σας λέω, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να δίνετε ευχές σε αυτούς που σας δίνουν κατάληψη. Όταν οι εχθροί με λόγια έρχονται κακό να μας συμβεί, ο Χριστός μας καλεί, αγαπητοί μου, αντί να πατήσουμε αναλόγως, εμείς να ευχηθούμε ο Θεός να τους ευλογεί και κανένα κακό να μην τους συμβεί. Όταν οι εχθροί μας κάνουν κακό, ο Χριστός μας καλεί εμείς, αντί να τους καταρώμαστε, να ευχόμαστε για αυτούς. Η δεύτερη πράξη, όπως θα εστιάσω περισσότερο, είναι να ευεργετείς εκείνους που σε μισούν, λέει ο Χριστός. Εγώ όμως σας λέω, να ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν, δηλαδή υπηρετήστε τον εχθρό σας στις ανάγκες του. Και αυτό αν είναι μισό. Ο Απόστολος Παύλος, αντλώντας από τις παροιμίες, τα έγραφε αναλόγως. Αν λοιπόν πεινάει ο εχθρός σου, υπηρέτησέ τον. Δώσ' του να φάει. Αν διψάει, μη λες καλά να πάθεις, πέθανε τώρα από δίψα. Δώσ' του να πιει. Με αυτή την τακτική θα τον κάνει να αισθανθεί τύψεις και ντροπή.
και μην αφήνει να σε νικήσει το κακό, αλλά να νικάς το κακό με το αγαθό. Την 1η Μαρτίου του 1546 η Καθολική Εκκλησία απαγόρησε και στη συνέχεια έκαψε το Σκοτζέζο Ευαγγελικό Κήρυκα George Wishart, όπως ονομαζόταν. Λέγεται ότι ο Δήμιος δίστασε να εκτελέσει τη διαταγή του απαγωνισμού καθώς γνώριζε το φιλάνθρωπο έργο του Wishart. Βλέποντας τον δισταγμό του Δήμιου, ο Wishart τον πλησίασε και τον φίλησε στο μάγουλο λέγοντάς του: «Αγαπητέ, αυτό είναι για να γνωρίζεις ότι σε συγχωρώ». Και αποχώρησε. Επιτρέψτε μου να είμαι λίγο προσωπικό σήμερα, γιατί με αδελφοί δεν το συνηθίζω. Το Φεβρουάριο του 1923, Τούρκοι, Τσέπες και Κούρδοι έκαψαν τον ναό του Αγίου Γεωργίου στο χωριό Γαριψάς, τουρκιστή Γκρούντζε, έξω από την Κεσάρια της Καπαδοκίας. Μέσα στον ναό του Αγίου Γεωργίου είχαν κλείσει οι Τσέπες και οι Κούρδοι 125 από τους 550 περίπου Έλληνες κατοίκους του χωριού, οι οποίοι έγιναν και παρανάλωμα του πυρός. Ανάμεσά τους, πολλοί προγονοί μου, όπως οι γονείς της γιαγιάς μου, η οποία μαζί με τις αδερφές της και πολλά άλλα παιδιά κατάφεραν να γλιτώσουν από μια καταπακτή του ναού και να φτάσουν πρόσφυγες στην Ελλάδα. 100 χρόνια αργότερα, ο Θεός παίρνει Κούρδους πρόσφυγες και μας καλεί τώρα εμάς, που είμαστε απόγονοι εκείνων, να τους αγαπήσουμε και να τους ευεργετήσουμε στο όνομα του Χριστού. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Εάν δεν ήταν ο Χριστός, αγαπητοί μου, να κάνει τη διαφορά, αντί της ευεργεστίας θα εξέπραταν, αν όχι κάτι άλλο, σίγουρα την αδιαφορία μας. Αλλά ο Χριστός κάνει τη διαφορά. Και τρίτο, λέει να προσεύχεστε για αυτούς που σε διώκουν. Εγώ όμως σας λέω να προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται και σας καταδιώκουν. Στο κείμενο λέει, και επιτρέψτε μου να το διαβάσω το κείμενο, και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς. Αυτό το υπέρ που έχει εκεί πέρα και χρησιμοποιεί ο Κύριος, σημαίνει να κάνεις για αυτούς εκείνο που δεν μπορούν οι ίδιοι να κάνουν για τον εαυτό τους, δηλαδή να λειτουργήσεις ως ο μεσίτης τους προς τον Θεό και να τον παρακαλέσεις για χάρη τους, για χάρη των διωκτών σου. Θεωρώ, αγαπητοί μου, ότι αυτό το κάλεσμα για προσευχή υπέρ των διωκτών είναι ίσως το δυσκολότερο κάλεσμα. Εδώ δυσκολευόμαστε να ξεφύγουμε από τον εαυτό μας και να προσευχηθούμε για τους φίλους και γνωστούς μας, πόσο μάλλον να ξοδέψει χρόνο στην προσευχή για τον ποιον, τον εχθρό σου, και να παρακαλείς τον Θεό και να λειτουργήσει ως ο μεσίτης μεταξύ του εχθρού και του Θεού, εσύ υπέρ αυτού να προσεύχεσαι. Ο μεγάλος Γερμανός θεολόγος και μάρτυρας της πίστης από τους Ναζί, ο Ντίτριχ Μπόνχοφερ, ο οποίος 6 μέρες πριν ελευθερωθεί εκεί που τον είχαν φυλακισμένο, έγραψε: «Αυτή είναι η ύψιστη εντολή. Μέσω της προσευχής πηγαίνουμε στον εχθρό μας δίπλα και στεκόμαστε μαζί του και παρακαλούμε τον Θεό για αυτόν». Αγαπητοί μου, είναι αδύνατο να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας όπως μας το ζητάει ο Χριστός, εάν δεν μάθουμε πρώτα να προσευχόμαστε για αυτούς. Διότι είναι αδύνατο να τους υπηρετήσουμε και να τους ευλογήσουμε, εάν πρώτα δεν μάθουμε να παρακαλούμε τον Θεό για αυτούς και να λειτουργήσουμε ως μεσίτες προς τον Θεό. Και δεν έχουμε καλύτερο παράδειγμα από τον Κύριο, ο οποίος διωκόμενος από τους εχθρούς του που για ώρες τον έφτυναν, τον χτυπούσαν και τον βασάνιζαν, τον διαπόπτευαν και τον περιγελούσαν, τον πείραζαν και τον προκαλούσαν, τον ξεφτέλιζαν και τον μισούσαν, και εκείνος, αντί να ανταποδώσει όπως οποιοσδήποτε φυσικός άνθρωπος θα έκανε ή διαλογικός ανθρωπίνος, αντί να τους πλαστημίσει και να τους καταραστεί, έστρεψε τη ματιά του προς τους ουρανούς
και προσερχόμενος υπέρ αυτών παρακάλεσε τον Πατέρα με εκείνα τα φοβερά λόγια: «Πατέρα, συγχώρησέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Θα ρωτήσει κάποιος, είναι δυνατή μια τέτοια συμπεριφορά? Να πας ενάντια στη φύση σου, στα συναισθήματά σου, στη λογική σου, στην ιστορία του λαού σου και να υποταχθείς σε μια συμπεριφορά που ανθρωπίνως είναι παράλογη, αν και στο τέλος, αγαπητοί μου, ίσως είναι και η μόνη λογική. Παρακάτω ο Χριστός θα πει, αυτό είναι αδύνατο για τους ανθρώπους, για τον Θεό όμως όλα είναι δυνατά. Και μπορεί να πάρει τον άνθρωπο με όλα εκείνα τα συναισθήματα έφτας προς εκείνο που το έκανε κακό και να τον κάνει να προσεύχεται για τον εχθρό του. Αυτό λοιπόν που ανθρωπίνως είναι αδύνατο, με τον Χριστό αγαπητοί μου είναι δυνατό και το βλέπουμε στο μαρτύριο του πρωτομάρτυρα Στέφανου, ο οποίος λίγο πριν παραδώσει το πνεύμα του εξαιτίας του λιθοπολισμού. Ας ακούσουμε την ιστορία. Ενώ αυτοί τον λιθοπολούσαν, γράφει ο Λουκάς, ο Στέφανος προσευχόταν και έλεγε «Κύριε Ιησού, δέξου το πνεύμα μου». Ύστερα, έπεσε στα γόνατα και φώναξε δυνατά «Κύριε, μην τους λογαριάσεις την αμαρτία αυτή». Και με αυτά τα λόγια τους ξεψυχήσε. Πήρε τη θέση τους, πήγε δίπλα τους και παρακάλεσε τον Πατέρα για αυτούς που του έδιναν τις πέτρες. Αργότερα, ο Απόστολος Παύλος θα έγραφε στον Τιμόθεο, αγαπητοί μου, σας παρακαλώ πρώτα απ' όλα να κάνετε δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις, ευχαριστίες για όλους τους ανθρώπους, για τους κυβερνήτες και για όλους εκείνους που ασκούν την εξουσία, ώστε να ζούμε ήρεμα και ειρηνικά, με ευσέβεια και ευπρέπεια από κάθε άποψη. Αυτό είναι καλό και ευπρόσδεκτο από το Σωτήρα μας Θεό. Και όταν ο Παύλος, αγαπητοί μου, γράφει αυτά τα λόγια, ξέρετε ποιος είναι από κράτρας της Ρώμης? Ένας τρελός. Ο Νέρο. Ο Νέρο θα σκότωνε τον Παύλο. Και βασιλιά στην περιοχή όπου είναι της Παλαιστίνης είναι ο Ιδουμαίος αιμοπόρος Ηρώδης και κυβερνήτης ο Πιλάτης Πίστος. Τι λέει αυτό το κάλεσμα σε εμάς που πολλές φορές διχαζόμαστε λόγω των κομματικών και δυσκολευόμαστε να προσευχηθούμε, αγαπητοί μου, για τον Πρωθυπουργό της χώρας μας, επειδή δεν είναι από το κόμμα μας το οποίο εμείς υποστηρίζαμε. Και δεν το λέω μόνο τώρα για τον μη Πρωθυπουργό, αλλά και για όσους προηγήθηκαν. Ο Κόπτης ιερέας, στον οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως στο κήρυγμά μου, εστίασε πάνω στο κάλεσμα του Κυρίου για προσευχή υπέρ των διωκτών τους και απευθυνόμενος προς αυτούς στη συνέχεια του κηρύγματος τους είπε «Προσευχόμαστε για σας». Στο παρελθόν, και πάλι προσωπικός θα είμαι, κάποιοι αδερφοί ενοχλήθηκαν προσεύχομαι για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Θέλω να ξέρετε ότι προσεύχομαι για την Ορθόδοξη Εκκλησία όχι μόνο δημόσια, αλλά και στην προσωπική μου προσευχή. Μεγάλωσα σε ένα χωριό της Μακεδονίας, αγαπητοί μου, όπου για τις διάφορες αρχές του κράτους ήταν λάθος να είσαι ευαγγελικός και υπήρχε κόστος που έπρεπε να το πληρώσουν, και ιδιαίτερα στην επαρχία και σε χωριό, και δεν έβλεπε και κανένας. Στο σχολείο πληρώναμε το τίμημα με τιμωρίες και προσβολές. Σε όλα μου τα γυμνασιακά χρόνια είχα τον ίδιο θεολόγο, ο οποίος νομίζοντας ότι πρόσφερε υπηρεσία στον Θεό, την πρώτη μέρα του σχολικού έτους κάθε χρονιάς θα προειδοποιούσε τους συμμαθητές μας για το πόσο επικίνδυνοι ήμασταν οι δύο ερετικοί μας συμμαθητές τους. Και βεβαίως το πληρώναμε το τίμημα με πολλούς τρόπους. Αυτή η συμπεριφορά του μαζί με άλλες του ελληνικού κράτους απέναντί μας με έκανε να μισήσω τους Ορθόδοξους και να θεωρώ ότι με τέτοιες συμπεριφορές αυτή δεν μπορεί να είναι χριστιανή. Κάποια στιγμή ο Θεός έπρεπε να με σπάσει, γιατί αυτό ήταν αμαρτία, ώστε να δω την αμαρτία μου, να ζητήσω να με συγχωρήσει, ώστε και εγώ με τη σειρά μου να συγχωρήσω εκείνους που με πρόσβαλαν και με πλήκωσαν όταν ήμουν παιδί και έφηβος, για να μπορέσω, αγαπητοί μου, στη συνέχεια να αγαπήσω εκείνους που προηγουμένως μισούσα και να προσέχομαι για αυτούς. Ενδεχομένως κάποιοι ενοχλούνται που προσευχόμαστε για τον εθνικό
δικό μας εχθρό, την Τουρκία. Το γεγονός ότι προσευχόμαστε δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε τι η Τουρκία και οι Τούρκοι μας έχουν κάνει, αδελφοί μου. Και όπως ανέφερα νωρίτερα, όλη η οικογένειά μου προέρχεται από τη Μικρά Ασία, όπου το 22 και 23 δολοφονήθηκαν πολλά μέλη από την οικογένειά μου. Μεγάλωσα με τις τραυματικές εμπειρίες της καταστροφής. Το Σεπτέμβριο του 1999, σχεδόν 18 χρόνια πριν, με μερικούς ακόμη αδελφούς βρέθηκα στην Οικομήθεια, τόπο καταγωγής της Αγίας Ελένης, εκεί που ένα μήνα νωρίτερα ο φωνικός σεισμός είχε φέρει τον Όλευθρο. Ήμασταν εκεί για να μεταφέρουμε την οικονομική βοήθεια για τους σεισμόπληκτους και να την παραδώσουμε στην μικρή ευαγγελική κοινότητα που τελούσε ο διωγμό, αλλά καλούνταν τώρα να βοηθήσει. Την Κυριακή πήγαμε στην πόλη να λατρέψουμε τον Κύριο στον ευτήριο οίκο της Σουηδικής Πρεσβείας, όπου πριν από τα πογκρόμ του 55 εναντίον των Ελλήνων της πόλης, Έλληνες Ευαγγελικοί συναθρίζονταν για λατρεία. Η Εκκλησία ήταν γεμάτη, όχι όμως από Έλληνες, γιατί εκείνοι είχαν διωχθεί, αλλά από Τούρκους τώρα και ιδιαίτερους νέους φοιτητές που πίστεψαν στον Χριστό και βαπτίστηκαν στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Οι ίμνοι που έψαλαν ήσαν γνωστοί και εκμεγάλωσα με αυτούς και ήταν συγκινητική και ευχάριστη εμπειρία να ψάλω μαζί τους. Αλλά η ώρα της δοκιμασίας ήρθε, την ώρα της Θείας Ευχαριστίας. Πώς μπορούσα εγώ τώρα να καθίσω στο ίδιο τραπέζι και να κοινωνήσω το ίδιο ποτήρι και να φάω τον ίδιο άρτο με αυτούς των οποίων οι παππούδες είχαν κάνει τόσο κακό στη δική μου οικογένεια και στο λαό μου. Ο Χριστός κάνει την διαφορά. Διότι είναι αυτός που πέθανε για τον Τούρκο όπως και για τον Έλληνα. Και όπως είπε στον Πέτρο που αρνιόταν να πάει στο σπίτι του εθνικού Κορνήλιου και αλόθρησπου και ιδωλολάτρη Κορνήλιου, έτσι έλεγε και σε μένα και την ημέρα, αυτά που ο Θεός καθάρισε, εσύ μην τα θεωρείς άκαθα. Έπρεπε να αφήσω την έφτρα και να αποδεχτώ εκείνο που ο ανθρωπίνος μου ήταν αδύνατο. Να καθίσω με έναν Τούρκο χριστιανό, όμως, στο ίδιο τραπέζι. Και εδώ που τα λέμε, γιατί όχι. Βλέπετε, ο οικοδεσπότης της τράπεζας δεν είναι ούτε Έλληνας, ούτε Τούρκος, ούτε από κάποια άλλη εθνικότητα. Είναι εκείνος που πέθανε επάνω στο σταυρό. Είναι εκείνος που λέει λάβετε, φάγετε και πίετε εξ αυτού πάντες. Είναι δυνατόν να προσεύχεσαι για τον διώκτη σου. Αγαπητοί μου, με τον Χριστό όλα είναι δυνατά. Και το αποδεικνύουν οι χιλιάδες μάρτυρες του Ιησού Χριστού μέχρι και σήμερα, αλλά και σήμερα. Και τέλος, το κίνητρο για να αγαπήσουμε τον εχθρό μας. Εδάφιο 15 και θα κλείσω με αυτό. Έτσι θα γίνετε παιδιά του ουράνιου πατέρα σας. Όχι πηγαίνοντας αγαπητοί μου αδελφοί σε προσκυνηματικά ταξίδια ή τελώντας θρησκευτικές τελετουργίες. Έτσι λέει θα γίνετε παιδιά του ουράνιου πατέρα σας, γιατί αυτός ανατέλει τον ίδιο του για κακούς και καλούς και στέλνει την προχή σε δικαίους και αδίκους. Το κίνητρο για να αγαπήσουμε τον εχθρό μας και να εκδηλώσουμε αυτή την αγάπη με ευλογία, ευεργεσία και προσευχή είναι όχι το καλό των άλλων αγαπητοί μου. Δεν είναι η πρόοδος του έργου, αν και θα επηρεάσει την πρόοδο του, αλλά έτσι θα αποδείξουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Και εδώ ερχόμαστε στη σχέση των μακαρισμών με τις εντολές. Το κίνητρο αυτής της έβδομης εντολής είναι όμοιο με την υπόσχεση του έβδομου μακαρισμού. Είχε πει ο Χριστός τον έβδομο μακαρισμό, μακάρι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού. Και η ειρήνη έρχεται μόνο με αγάπη, υπηρεσία, ευεργεσία, προσευχή. Όχι με τα όρθια. Για ποιο λοιπόν λόγο ο χριστιανός να αγαπήσει τον εχθρό του, διότι έτσι αποδεικνύεται παιδί του Θεού, ο οποίος δείχνει την αγάπη του αγαπητή μου σε όλους τους ανθρώπους, δείχνει να κάνει διακρίσεις, δεν λέει αυτή είναι δική μου και εκείνη είναι εχθρή μου. Λέει ο Χριστός, αυτός ανατείλει τον ίδιο του για κακούς και καλούς και σε την προχή σε δικαίους και αδίκους. Δεν είναι προσωπλήτης. Μέσα από αυτό που οι επιστήμονες ονομάζουν φύση, και εμείς στην Εκκλησία δημιουργία. Ο Χριστός λέει τον Θεό που αγαπάει όλους τους ανθρώπους
οι οποίοι του γύρισαν την πλάτη και έγιναν εχθροί του. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Ωστόσο, αγαπητοί μου, αυτό δεν σταματάει να τους αγαπάει και καθημερινά το αποδεικνύει για 365 φορές το χρόνο. Σήμερα το πρωί ανέτειλε τη δικαίωση και αδίκων. Δίχως να κάνει διάκριση. Ο Θεός της δημιουργίας είναι ο Θεός που αγαπάει τους εχθρούς του. Σε μια τέτοια πολιτεία μέσα στον κόσμο μας καλεί να αγαπήσουμε, αγαπητοί μου, τους δικούς μας προσωπικούς, εθνικούς και θρησκευτικούς εχθρούς. Και έτσι να γίνουμε, παιδιά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αν κάποιος πει αγαπώ τον Θεό, μισεί όμως τον συνάνθρωπό του, είναι ψευδής. Γιατί πραγματικά αυτός που δεν αγαπάει τον συνάνθρωπό του, τον οποίο βλέπει, πώς μπορεί να αγαπάει τον Θεό, τον οποίο δεν βλέπει. Αυτή την εντολή μας έδωσε ο Χριστός, συνεχίζει ο Ιωάννης. Όποιος αγαπάει τον Θεό, πρέπει να αγαπάει τον συνάδελφο.